Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Πώς το ακούτε το εσείς αυτό το σχέδιο? Και εμείς με... Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω εγώ, επειδή έχω ζήσει τη Μόρια από το 2014 και κλειστή και ανοιχτή και ημίκλειστη και ημιανοιχτή, πάντα έχω επιφυλάξεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα? Έχουμε, ας πάρουμε για παράδειγμα τη Μόρια, μια φαβέλα. Εγώ χρησιμοποιώ συνεχώς αυτή την έκφραση, ναι, δίπλα στην πόλη. Μια πόλη δίπλα στην πόλη, χωρίς κανόνες, χωρίς υποδομές. Μα αυτό είναι, κύριε Κανάκη. Αυτό είναι που περιγράφεται ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό οδηγεί στο και οι συνθήκες να είναι πολύ κακές και πολύ λογικό, όπως και στα άλλα νησιά, οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται. Και είναι το εξής παράδοξο. Και οι δύο πλευρές λένε το ίδιο πράγμα για αποσυμφόρηση. Άρα η αποσυμφόρηση πρέπει να γίνει και κυρίως με τους πιο ευάλωτους. Γυναίκες, παιδιά, ανθρώπους με αναπηρία, αυτό μπορεί να γίνει. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει κανένας να έχει μια πρόβλεψη για το τι θα γίνει παρακάτω, διότι η ίδια η φύση της Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας κάνει την Τουρκία να αποφασίζει εντός παρένθεσης ποιους θα φέρει και να λάβει κανένας υπόψη του και μια σειρά από παράγοντες που δεν τους συζητάμε, όπως για παράδειγμα την οικονομική κατάσταση στην Τουρκία. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς που έρχονται είναι άνθρωποι του μεροκάματου που επειδή κλείνουν πολλές από τις βασικές βιοτεχνικές δομές ψάχνουν να βρουν την επόμενη λύση. Με δύο λόγια, θέλω να πω ότι κανένας πρέπει να έχει μια πρόβλεψη για το τι θα γίνει παρακάτω, έτσι. Το πώς θα αποσυμφορήσει ώστε να μην δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα που είναι, να αντιμετωπίζει τα νησιά ως μέρος της Ελλάδας που είναι και ως κάτι χωριστό, άρα και στην ενδοχώρα αναλογικά πρέπει να έχουμε. Και βεβαίως, επειδή εμείς είμαστε και μια οργάνωση που ενδιαφερόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία αυτών των ανθρώπων, να έχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες. Αυτές που δικαιούνται και που αξίζουν σε μια χώρα στην Ελλάδα. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Πώς ακριβώς θα γίνει? Και μισό λεπτό, μια και είπατε ενδοχώρα και πώς η επόμενη μέρα αυτών των ανθρώπων. Πίσω μου εδώ, αν μπορεί να βοηθήσει λίγο ο Λεωνίδας ο Κολοκυθάς, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από τα νησιά, έτσι δεν είναι? Από ποια μέρη έχουν έρθει περισσότεροι? Είναι πάρα πολλοί από αυτούς. Είναι πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται στο ιατρείο των γιατρών του κόσμου. Πολλοί δεν έχουν άμκα. Πολλοί δεν είναι εύκολη πρόσβαση στα νοσοκομεία. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Αν για παράδειγμα δεν μιλάς τη γλώσσα, πώς θα πας? Και εκείνο που φοβάμαι, και εγώ περιμένω και την κυβέρνηση, αν ενδιαφέρεται, αν νομίζει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, να μας το ζητήσει, το πώς ακριβώς με τις περιορισμένες υποδομές που έχουν οι ιατρικές στα νησιά, αντικειμενικά περιορισμένες, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει όλο αυτό τον τεράστιο όγκο. Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο αντίλογος που λέει: παιδιά, να τα αφήσουμε έτσι. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Όχι, προφανώς δεν μπορεί να μείνει έτσι. Εγώ είμαι ο πρώτος που σας λέω ότι μάλλον ακούγεται θετικά, διότι το έτσι σημαίνει μια φαβέλα και όχι μόνο στη Μυτιλήνη, αλλά και στη Χίο, στη Σάμο που η πόλη δεν έχει γεωγραφικό βάθος ακόμα μεγαλύτερο και το οποίο, ξέρετε, δεν είναι μόνο ο αριθμός. Είναι ότι δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες κάνουν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Όταν βάλεις 20.000 ανθρώπους μαζί, μια πόλη στο μέγεθος, ας πω, της πατρίδας μου, της Σπάρτης, έτσι, χωρίς υποδομές, χωρίς κανέναν έλεγχο, όπου σε λίγο θα αρχίζουν, και προφανώς γίνεται, να υπερισχύουν οι πιο ισχυροί εκεί, όλο αυτό δημιουργεί και μια πολλαπλασιάζει το πρόβλημα. Άρα αυτό οφείλει να αλλάξει. Είναι προφανές για μένα, ναι, και κακώς όλο αυτόν τον καιρό έχουμε αφήσει η Μόρια να εξελίσσεται έτσι. Και επιπλέον, όταν σε ένα μέρος το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 2-3 χιλιάδες ανθρώπους επιβαρύνεται με δεκαπλάσιο πληθυσμό, προφανώς οι υποδομές θα καταστραφούν και αυτό σημαίνει και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Κανάκη, και βέβαια ξεχυλίζει αγανάκτης και πάει λέγοντας. Μένουν πολλές χιλιάδες προσφύγων, παύλα μεταναστών, στον αέρα. Άρα λοιπόν πρέπει να μας πει η κυβέρνηση με αυτούς τι θα γίνει. Δηλαδή σε καμία από τις ανακοινώσεις δεν έχω ακούσει κλειστά κέντρα χωρητικότητας 5.000. Ποιος θα μπουν μέσα στο... Νομίζω, αν θέλετε τη γνώμη μου... Η αριθμητική στο μεταναστευτικό είναι πάντοτε κάτι πολύ σχετικό και δημιουργικό. Διότι λέμε αυτοί που έχουν παραβατική συμπεριφορά, τι ακριβώς είναι η παραβατική, θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Το δεύτερο είναι αυτοί που θα έπρεπε να φύγουν από τη Μόρια γιατί είναι ευπαθείς ομάδες και ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία. Κάνω μια παρένθεση και λέω: είναι πολύ σωστό αυτό που ακούστηκε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η συμφωνία που είναι λάθος. Αν δεν αλλάξει, θα συνεχίζεται. Το κυριότερο πρόβλημα όμως που δεν ξέρουμε είναι η πρόσθεση. Δηλαδή, πόσοι ακριβώς θα έρθουν. Θα είμαστε σε μια φάση, θυμίζω το 2015 και το 2016. Η Μόρια λειτουργούσε σαν κλειστό κέντρο πάλι στα Οριάτης. Και ξαφνικά έγινε το μεγάλο μπαμ και αλλάξαν όλα. Αν ομιγέννητο το καλοκαίρι για γεωπολιτικούς λόγους. Έχουμε μια μεγάλη ροή. Όλα αυτά που συζητάμε θα είναι θεωρητικά και ξαφνικά και τα κλειστά κέντρα. Η Μόρια ήταν κλειστό κέντρο, θα γίνει ανοιχτό. Το πρώτο για μένα μεγάλο θέμα. Το όλο το άλλο είναι τεχνικό, δεν το ξέρω και καλό είναι να μην λέμε όλοι για πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Είναι πρώτον ότι θα πρέπει πια τα νησιά να αντιμετωπίζονται όπως η υπόλοιπη Ελλάδα. Χρειάζεται μια ισοκατανομή. Δεν είναι δυνατόν να είναι η Ελλάδα και τα υπόλοιπα αυτή η ευρωπαϊκή αντίληψη, στην οποία δημιουργεί πρόβλημα και σωστά διαμαρτυρούνται οι άνθρωποι, άρα και αποσυμφόρηση. Και το δεύτερο πράγμα, ξαναλέω, είναι μια αλλαγή της συμφωνίας με κάποιο τρόπο, γιατί αλλιώς θα βρισκόμαστε να συζητάμε ξανά και ξανά για άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες μόριες και πίσω από αυτό για ένα δράμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, οι οποίοι δεν ξέρουν και τι θα τους συμβεί. Και βεβαίως οι κάτοικοι με το δίκιο τους αισθάνονται από την άλλη μεριά. Μόσες υπερβολές μπορεί να έχει και αυτό το πράγμα, ότι ξαφνικά φορτώνονται ένα πρόβλημα που ήρθε για να μείνει. Ναι. Κύριε Κανάκη. Ναι, είναι ένας αριθμός ο οποίος ποικίλει πλέον, έρχονται γύρω στους 100-200, αλλά αν το, αν το δει κανένας αθρηστικά, και υπάρχει και κάτι άλλο, ποιοι έρχονται, διότι αλλάζουν οι ροές δραματικά, συναντάμε πια γυναίκες και παιδιά, δεν είναι αυτό που είχαμε και πρέπει κανένας να θυμάται ότι οι Τούρκοι όταν μιλάνε για πρόσφυγες μιλάνε μόνο για τους Σύριους. Έχουμε αυτή τη στιγμή ετούντες άσυλο, για παράδειγμα, σας λέω, πάρα πολλές γυναίκες, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες από τον Κογκό, οι οποίες φεύγουν για άλλους λόγους. Έχουμε γυναίκες έγκυους και με μωρά παιδιά. Έχουμε καινούρια δεδομένα. Δεν είναι μόνο ο αριθμός, θέλει μια ποιοτική ανάλυση. Και ποιοτική. Και έχει αλλάξει. Έχουμε και ποιοτική αλλαγή και στη σύνθεση των προφανώς έχουμε αλλαγή των ροών. Συζητάμε αν είναι πρόσφυγες, μετανάστες, όλα αυτά σωστά, αλλά. Ξέρετε και επιτρέψτε μου τελειώντα να βγάλω και λίγο το παράπονο, γιατί μπήκαμε λιγάκι και η ΜΚΟ κοντά σε αυτούς και οι Γιατροί του Κόσμου στο στόχαστρο. Να πω ότι εμείς ήμασταν εδώ για να βοηθήσουμε. Οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου, να μιλήσω για όλους. Επειδή δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, περιμένουμε να μας πει και η κυβέρνηση τι ακριβώς θέλει να κάνουμε για να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε σε ένα πρόβλημα, μια και είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης και όχι από την απέναντι.